οικονομία συζήτηση κατήθη στα πρακτικά. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Δημήτριος Ανδρουλάκης. Κύριοι συνάδελφοι, θα προσέξατε ίσως, μάλλον όχι, ότι στην πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δική μου υπογραφή. Τότε, πριν ένα χρόνο. Γιατί? Φαίνεται παράλογο όταν, ίσως ξέρετε λίγοι, ότι εργάστηκα επί 15 χρόνια για το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών. Είπα στο Γιάννη τότε το Μανιάτη, του λέω δεν θα το υπογράψω. Για λόγους πολιτικού θυμού. Και ήθελα, κύριε συνάδελφε, να σας πω μια μικρή ιστορία, περισσότεροι ίσως να μην τη θυμάστε. Όταν ήμασταν στην κορύφωση της Φούσκας, δηλαδή 99-2000, έβαλα το ερώτημα με μια σειρά βιβλίων, ποιος είναι ο κοινωνικός πλούτος που πρέπει να έχουμε τα επόμενα 20 χρόνια για να καλύψουμε τις ανάγκες μας στις νέες γενιές, ενώ θα ανατρέπεται το δημογραφικό ισοζύγιο εργαζομένων συνταξιούχων και έχουμε και να ξεπληρώσουμε το χρέος, το οποίο ήταν πάντα στα όρια κινδύνου, 100% το λιγότερο. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε ένα απλό υπολογισμό. Θέλω να το σκεφτείτε έτσι μαρξιστικά, Θανάση. Λέμε ποιος είναι ο συνολικός όγκος της εργασίας στα επόμενα 20 χρόνια της ανθρώπινης εργασίας επί τη μέση ολική παραγωγικότητα της εργασίας. Ολική, προσέξτε. Όχι αυτά που λένε τώρα μοναδιαίο κόστος εργασίας, οι εργαζόμενοι, εντατικοποίηση κλπ. Περιλαμβάνει το κεφάλαιο, την τεχνολογία, τη διοίκηση, όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή, πώς είναι οι δυνητικοί εργαζόμενοι, επί πόσο δυνητικό χρόνο εργασίας, επί την ολική παραγωγικότητα. Αυτή η απλοϊκή εξίσωση μου έδωσε το νούμερα, με προβολές βέβαια χρηματοοικονομικές, ότι χρειαζόμαστε μέση παραγωγικότητα της εργασίας 3%. Τα επόμενα 20 χρόνια, μέση. Σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο boom πάνω στη φούσκα, είχαν μέση παραγωγικότητα 2% maximum. Άρα λοιπόν το μαγικό 3% που είχα προσδιορίσει ήταν ανέφικτο. Πολύ περισσότερο, που όσοι έχουν λίγο μυαλό, ξέρουν λίγο από την ιστορία, καταλάβαιναν ότι αυτό το ιστορικό boom που έφερε το τρίτο κύμα της παγκοσμιοποίησης μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν μοιραίο 100%. Αφήστε τώρα αυτά που λέτε. Ήταν μοιραίο ότι θα επακολουθούσε μια διαδοχή κρίσεων χρηματοοικονομικών, χρέους κλπ. Τα έχουμε περιγράψει αυτά. Που σήμαινε ότι το επιτόκιο θα ήταν μεγαλύτερο από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης, άρα δυνατότητα χρεοκοπίας, η ανεργία μεγάλη, άρα αφαιρούμε από το δυνητικό αριθμό των εργαζομένων, και καταστροφή κοινωνικού πλούτου, διότι αυτές είναι οι μεγάλες κρίσεις. Τότε λοιπόν είπα, το 2000 θα τα βρείτε σε βιβλία κλπ, ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτό το έκτακτο αποθεματικό. Τώρα ήθελα και προς την πλευρά πίσω της Δημάρχη του ΠΑΣΟΚ ορισμένος, που λένε, α, δεν έγινε τότε η μεταρρύθμιση του Γιαννίτση και γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, αφήνω πως ερασιτεχνικά από καθέδρας προωθήθηκαν κλπ, θα έδιναν μόνο μερικά χρόνια στο σύστημα, όπως και η μεταρρύθμιση Λοβέρδου. Ποιο ήταν η λογική εδώ? Το μυστικό είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Δημογραφία και παραγωγικότητα είναι ακούραστες μηχανές της πρόοδου. Παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο κλπ. Πολύ περισσότερο που είχαμε μια αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά, η οποία θα κατέρεε στην πρώτη μεγάλη κρίση. Έτσι συνέλαβα τότε την ιδέα πριν 14 χρόνια, την οποία την ανέπτυξα συστηματικά, αυτό που λέμε future fund, δηλαδή μελλοντικό ταμείο, κλειδωμένο, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει δύο επιλογές. Είτε να πάει σε άμεσες επενδύσεις, όπως κάνουν τώρα οι Νορβηγοί, που έχει κόστος διαχείρισης, ξέρουμε πώς είναι η διαπλοκή στην Ελλάδα και πού θα πηγαίνανε τα λεφτά και το φοβήθηκα. Μπορείς να το δώσεις σε διαχειριστές κεφαλαίου με εγγυημένη απόδοση. Εγώ θέλω 6% κόψει το κεφάλι σου. Ανά χρόνο, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Οι πόροι ποιοι θα ήταν? Το πετρέλαιο που είχε η Ελλάδα, ποιο πετρέλαιο, αυτό που ανακαλύψατε τώρα? Η ακίνητη περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Όχι όμως ξεπούλημα να μου πείτε ξεπούλημα, διότι σημαίνει ότι επ' αυτού βγάζεις και χρηματοοικονομικά μόνο, δεν σημαίνει πουλάς. Το καταλαβαίνετε αυτό, άλλωστε το είπε ο Τέρες Κουίκ πριν λίγο, με άλλο τρόπο. Πρώτον, η ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Δεύτερον, όλα τα one-off έσοδα του δημοσίου. Δηλαδή, πουλάγατε άδειες κινητής τηλεφωνίας, εκεί θα πιάνε τα λεφτά. Άδειες τηλεοπτικές, εκεί δεν έχουν πουληθεί ποτέ, εκεί θα πηγαίνανε τα λεφτά. Πλούτος ορυκτός ή ενδεχόμενο υδρογονατράκων, εκεί θα πηγαίνανε όλα τα λεφτά.
αποκρατικοποίησης, προσέξτε τώρα το σύνδρομο. Δεν λέω τις σημερινές. Μπορεί κανείς να σκεφτεί αποκρατικοποίηση τότε, μόνο σε τομείς που έχει σίγουρα κέρδη αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, τεχνολογίες, αγωγής ξένου κεφαλαίου, αύξηση απασχόλησης, όχι τα σημερινά. Δηλαδή, δώσαμε την εμπορική, τι θα σας πήραζε να πήγαινε στο Εθνικό Ταμείο τα λεφτά, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν, επίσης ο Tobin Tax που συζητιούνταν αν εφαρμοστεί κλπ. Και ο φόρος επί του διοξιδίου του άνθρακα που συζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει στο Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών, το οποίο θα ήταν και πράσινο στην ουσία. Τι συνέβη τώρα, κύριε συνάδελφοι, θα σας πω ποιες ήταν οι αντιδράσεις. Λέω τώρα πριν 14 χρόνια. Πρώτον, οι Υπουργοί Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Με το γνωστό χαμόγελο της ηρωνίας σε ιδέες που δεν είναι mainstream, ας πούμε, της Ευρώπης, το απέρριψαν. Τα ίδια ήταν ακριβώς η ίδια συμπεριφορά. Ότι αυτά, εγώ θα το βάλω στο χρέος. Δεν θα έχουμε πρόβλημα χρέους. Εκεί θα βάλω τα λεφτά των αποκρατικοποιήσεων κλπ. Κυρία Πρόεδρε, σε διαλόγους ιστορίας θέλω μερικά λεπτά να μου δώσετε. Τράπεζα της Ελλάδος και οι τρεις διοικητές που πήγα. Τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Δεν θα έχουμε κόστος διοίκησης, διαχείρισης. Η Τράπεζα της Ελλάδας, τα ομόλογα τα ελληνικά, τα διαχειρίζεται εν Λευκό. Προσέξτε πώς τα διαχειρίστηκε η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα ομόλογα τα ελληνικά. Το λέω και για την αριστερά τότε, διότι όταν έλεγα επενδυτικό κεφάλαιο, έχουμε τα ομόλογα τα ελληνικά. Λέω, τα ομόλογα δεν είναι risk free. Είναι μια άθλια ψευδέστηση ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι έτσι νότι που το έχει προσδιορίσει και έχει υποστηρίξει αυτό που είχα πει τότε. Δεν είναι ασφαλή τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Και μάλιστα στην πρόταση χαρτοφυλακίου που έχω κάνει, προϋπόθεται 49% στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Ομόλογα του πυρήνα της Ευρωζώνης. Ή έβαζε περιορισμούς. Να μην μπορείς, ας πούμε, να βάλεις σε μια επιχείρηση πάνω από 2,5% όπως θα θέλει διαπλοκή να πάνε τα λεφτά εκεί που θέλανε. Να βάλεις κάποιους περιορισμούς. Πάμε λοιπόν στους υπόλοιπους. Μισό λεπτό. Η αριστερά, παρότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος πρότεινε, δεν έδειξε θέρμη και η κοινωνική αριστερά συνδικάτα. Επαναλάβανε αυτό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τους είχε πει κάποτε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν χρεοκοπούν ποτέ, γιατί το κράτος δεν χρεοκοπεί ποτέ. Αλλά αν το είπε ο Ανδρέας, τότε είχαμε δραχμή και κόβεις χρήμα, επομένως ήταν καλυμμένο κλπ. Και ερχόμαστε τώρα μετά. Γιατί δεν το έκανε η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που είχε απόλυτη πλειοψηφία? Ό,τι θέλατε κάναμε και κάναμε. Ό,τι θέλαμε. Γιατί δεν το έκαναμε? Χάθηκαν λοιπόν πολύτιμοι χρόνοι. Το 2008, να πω την αλήθεια, ο τότε πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, με φώναξε και μου είπε: σκέφτομαι πολύ, ρε παιδί, με αυτή την ιδέα που είχες 5-6 χρόνια πριν. Θα σε πάρει η πατραλιά, και με πήρε πράγματι η γυναίκα και μου λέει: το copyright μου το δίνεις να το εφαρμόσω εγώ. Λέω: Παναγία μου, Θεός, τώρα τι θα γίνει? Και βγήκε αυτό το έκτρωμα του ΑΚΑ, το κακέκτυπο αυτό, δεν έχει σημασία όμως. Έτσι βγήκε, λυπάμαι, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων. Ήταν, η οποία νόμιζε πράγματι η συνάδελφός μας η αγαπητή ότι έλυνε το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Κύριε συνάδελφε, θέλω να πω, να σας μιλήσω εγώ, μα το πραγματικό δυστυχώς Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενναιών έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, κύριε συνάδελφε, και δεν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα με όνειρα. Όσον αφορά τα ότι υπολογίζονται 150 δισεκατομμύρια που λέει η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, το είπα και τότε. Ο της Νέας Δημοκρατίας ο εισηγητής το υπενήχθηκε αυτό. Κύριε συνάδελφοι, είμαστε μηχανικοί και εγώ και ο Γιάννης, ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Έτσι. Υπάρχουν υψηλή βαθμία βεβαιότητα σε όλα αυτά. Είδατε απλώς το σχιστολιθικό αέριο, τι ανατροπές έχει φέρει, κανείς δεν ξέρει με τα 10 χρόνια. Τι θέλω να πω με αυτό? Ναι, να το ψηφίσουμε. Είναι ένα βήμα. Αλλά αυτό το χαρτί δεν έχει καμία χρηματοοικονομική θεμελίωση, ούτε θεσμική θεμελίωση, ούτε νομική θεμελίωση. Δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά το αμέσως επόμενο διάστημα με πραγματικά επαγγελματίες. Όχι να μου λέτε θέσεις, θα διώρει τη γραμματής φαρισαίους να τους δίνετε μισθούς ή να κάνουν τίποτα πάλι. Όπως αυτή τη στιγμή δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είτε bad bank, είτε επιχειρήσεις που είναι χρεοκοπημένες, λοιπόν, τους πληρώνουμε. Δέστε τα μισθολόγια που παίρνουν και δεν κάνουν τίποτα. Τέτοιο θέλουμε? Δεν έχει καμία σχέση. Μην μου λέτε Νορβηγία. Είναι τέλος πάντων. Μην πούμε. Άρα λοιπόν να προχωρήσει η Βουλή και ήθελα την πικρή αλήθεια, γι' αυτή δεν το ψήφισα. Το κακό μου προαίσθημα. Δεν ψηφίσει 15 χρόνια.
Και ήρθε σήμερα να ψηφιστεί μια εθνική σημασίας πρόταση που είναι αμφίβολο αν υπάρχει κυβέρνηση. Κυβερνητική πλειοψηφία. Γι' αυτό δεν έβαλα την υπογραφή μου, εκφράζοντας ένα πολιτικό θεμό. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε. Το ψηφίζετε σήμερα? Το ψηφίζω, αναγκαστικά.